Καλησπέρα και πάλι, είμαι ο Κίθο και πάμε για το επόμενο επεισόδιο του Binding of Isaac. Αυτή τη φορά θα παίξουμε το χαρακτήρα που δεν έχουμε παίξει ποτέ καμία φορά. Είναι αυτός που έχει σαν όνομα 3 ερωτηματικά. Είναι το Dead Baby, Blue Baby, όπως θέλετε πείτε το. Έχει μόνο μπλε καρδιές. Δεν έχει κόκκινες καρδιές και δεν μπορεί να πάρει κόκκινες καρδιές. Είναι το τελευταίο boss το οποίο θα πολεμήσουμε στο παιχνίδι. Είναι το πιο δύσκολο boss. Πρώτο αντικείμενο το καμικάζι. Ελπίζω να μην πατηθεί κατά λάθος το spacebar και χάσουμε δυνάμεις. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά παίξαμε το Samson, είχαμε την πρώτη μας ήττα στο παιχνίδι, διότι ναι μεν είχαμε το Bloody Lust, το οποίο μας αυξάνει την ζημιά που κάνουμε. Ναι μεν πήραμε κάποιο αντικείμενα τα οποία μας αύξησαν εμέσως πλην σαφώς την ζημιά μας, όπως το Harlequin, Baby, Sister Maggie, το Cube of Meat νούμερο 2. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν αρκετά. Δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε τον Σατανά, κερδίσαμε την καρδιά. Ο Σατανάς δεν μπορέσαμε να τον αντιμετωπίσουμε, δεχόμασταν πολύ ζημιά. Όχι ότι ήταν ότι είναι δύσκολος ο Σατανάς, παρ' όλα αυτά έχει τρεις μορφές που αυτό τον κάνει χρονοβόρο boss, οπότε αυξάνει τις πιθανότητες να χάσουμε κάποια ζωή. Πρώτο boss εδώ πέρα έχουμε το Monstro. Εύκολο boss. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το να μην χάνουμε υγεία, οπότε δεν θα πάμε ούτε στο Kerstrum. Και με δύο κλειδιά θα ολοκληρώσουμε τον όροφο και θα πάμε στον δεύτερο όροφο, ελπίζοντας να βρούμε πολύ καλύτερα αντικείμενα από αυτά τα οποία πήραμε μόλις τώρα. Τι μας ενδιαφέρει τώρα, τι θέλουμε? Θέλουμε αντικείμενα τα οποία θα μας δώσουν μπλε καρδιές, διότι όσες κόκκινες καρδιές και να εμφανιστούν, εμάς δεν μας ενδιαφέρει, διότι δεν μπορούμε να τις πάρουμε. Λοιπόν, Liberty Cup, Trinket. Μας δίνει σε κάθε δωμάτιο μια διαφορετική ιδιότητα από κάποια από τα μανιτάρια. Θα το χρησιμοποιήσουμε λογικά να δούμε πού βρίσκεται το boss. Θα σας δείξω με ποιον τρόπο. Ναι, ωραία, τελειώσαμε. Λοιπόν, αλλάζοντας δωμάτια αποκτάμε διαφορετικό μανιτάρι. Υπάρχει ένα μανιτάρι το οποίο είναι μια ιδιότητα του Liberty Cup βασικά, όπου μας δείχνει το που βρίσκεται, που βρίσκεται τα ειδικά δωμάτια, δηλαδή σαν να κρατάμε το κόμπας. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω να θέλει να μας δείξει. Εμείς θα συνεχίσουμε και να μας το δείξει καλώς. Λοιπόν, πάμε στο item room. Hourglass θα το πάρω, εννοείται, πολύ καλύτερο από το καμικάζι. Όχι ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θα ανοίξω και το κύκλο σεντούκι. Πάρα πολύ ωραία, απλά πήραμε μία βόμβα. Από εκεί που δεν είχαμε καμία, έχουμε τώρα μία. Λοιπόν, δεν θα μπούμε πάλι στο cast room. Και θα πάμε απευθείας, μόλις τελειώσουμε εδώ πέρα, με το συγκεκριμένο εχθρό, να παίξουμε με τον boss, το οποίο είναι Famin. Χρησιμοποιούμε το Hourglass για να τον καθυστερήσουμε. Όση ζημιά του κάναμε, κέρδος είναι. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μην βγάλει τις μύγες, οπότε να μην έχουμε δύο στόχους για να κερδίσουμε. Και τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη μορφή του, που πολεμάμε με το κεφάλι του. Υπάρχουν καβαλάριδες οι οποίοι πολεμάς πιο πολύ το άλογο, υπάρχουν άλλοι καβαλάριδες οι οποίοι πολεμάς πιο πολύ το κεφάλι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ανοίξαμε Devil Room, Krampus. Bombs are keys. Ήλπιζα μήπως ήταν κάποιο tier up ή κάποιο range up, ώστε να μας βοηθήσει στη μάχη με το Krampus, διότι είμαστε ακόμα πολύ αδύναμοι και θα είναι πολύ χρονοβόρα η μάχη μας. Ναι, δεν περίμενα να χτυπηθώ εδώ πέρα, τέλος πάντων.
σχεδόν κερδίσει το 50% της ζωής του Krampus. Όπως είπα, θα είναι χρονοβόρα. Λοιπόν, με τον Σανσόν δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξω με στόχο να κερδίσω τον Σατανά. Ίσως ξανακάνω ένα ακόμα κύκλο με όλους τους χαρακτήρες. Ίσως ξεκινήσω να παίζω random. Θα δείξει. Και λοιπόν, καιρός είναι να κερδίσουμε τον Krampus. Θα πάρουμε το Lamp of Cool. Ελαφρύ damage upgrade είναι. Λοιπόν, σίγουρα θα θέλω να προσπαθήσω να πάρω τα νομίσματα εκείνα. Συγγνώμη. Διότι πιθανό να κάνουμε εφικτό το μαγαζί είτε αυτού του ρόφου είτε του επόμενου ρόφου. Λοιπόν, τι κάνουμε, βάζουμε μία βόμβα εδώ. Βγαίνουμε, μπαίνουμε. Ωραία, ευτυχώς δεν τις μπρόξαμε. Και θα πάρουμε άλλη μία βόμβα και θα το κάνουμε αντιστοίχως εδώ. Εξαιρετικά. Με δύο βόμβες θα μπορέσουμε να πάμε στο μαγαζί. Ελπίζω να δούμε κάποιο καλό αντικείμενο όπως την πηξίδα, το κόμπας. Αυτό ακριβώς που ζήτησα, και με 7 νομίσματα. Οπότε θα μπορέσουμε να πάρουμε και το κλειδί. Και πιθανόν να μπορέσουμε να πάμε και στο μαγαζί του επόμενου ρόφου. Ίσως εκεί βρούμε το χάρτη, 9V, μπαταρία, το Habit. Λοιπόν, βλέπουμε που είναι το boss, βλέπουμε που είναι και το item room. Lemon Millsap, θα σας δείξω τι κάνει. Αυτό κάνει. Εννοείται πως δεν θα το κρατήσουμε. Το Hourglass για άλλη μια φορά είναι πολύ καλύτερο. Ας μπουν όλοι σε μια ευθεία να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, τελειώσαμε και από εδώ. Θα πάμε γρήγορα στον boss. Να ανοίξουμε κάποιο devil room, κάποιο angel room. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει ένα μανιτάριο που μας αυξάνει τα tiers, δηλαδή το πόσο συχνά ρίχνουμε. Όπως και η ταχύτητα μας νομίζω έχει ανέβει. Το καλό με το Blue Baby είναι ότι δεν βασικά δεν δεχόμαστε ζημιά από κίτρινη καρδιά, διότι δεν μπορεί να αποκτήσει κίτρινη καρδιά, οπότε δεν μειώνεται δραματικά η πιθανότητα να ανοίξουμε Devil Room δεχόμενη ζημιά. Λοιπόν, Vary Coat Hanger, Tears Up, βοηθάει να ρίχνουμε πιο συχνά. Λοιπόν, όσο και αν ήθελα να τα πάρω αυτά τα δύο αντικείμενα, εάν τα πάρω θα πεθάνω, οπότε τα αφήνουμε και ελπίζουμε στον επόμενο όροφο να ανοίξει κάποιο Angel Room. Θα δούμε αν χρησιμοποιήσω βόμβα για να πάρω το σεντούκι για να το ανοίξω. Κάποιο αντικείμενο, όχι. Cancer, εννοείται πως θα το πάρω. Βλέπετε πόσο γρήγορα ρίχνουμε, αυτή είναι η δουλειά του Cancer. Πρέπει να έχουμε και επιρροή από το Liberty Cup από κάποιο μανιτάρι. Από το ίδιο μανιτάρι που είχαμε και στο boss, περίχνε πιο γρήγορα. Και Mom's Pearl. Μάλλον θα μείνω με το Mom's Pearl, διότι αυτό θα μας δώσει λίγες παραπάνω μπλε καρδιές. Αν και θα ήθελα πολύ να παραμείνω με το Cancer. Είναι αντικείμενο το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πήραμε την απόφασή μας και συνεχίζουμε. Στο μαγαζί
Δεν βλέπω να έχουμε λεφτά, παρόλα αυτά ίσως το ανοίξω. Ας πολεμήσουμε εδώ πέρα το mini boost, pride. Εύκολο mini boost. Αρκεί να βρεθεί σε μια ευθεία με εμάς. Μία λευκή καρδιά που σημαίνει μία καρδιά στον επόμενο όροφο. Λοιπόν, έχουμε μία βόμβα. Τι μπορούμε να την κάνουμε? Να ψάξουμε το secret room εδώ. Και αυτό θα κάνουμε πως βρούμε λεφτά. Και όμως secret room δεν είναι εκεί πέρα, οπότε αυτό που θα κάνω είναι να μπω στο guest room. Θα χάσουμε μία μπλε καρδιά, την οποία θα αναπληρώσουμε. Όχι, δεν μπορώ να πάρω κάποιο. Τελικά χάσαμε μισή μπλε καρδιά, οπότε μικρό το κακό. Πάμε στον τέταρτο όροφο. Πάμε απευθείας για boss. Εδώ έχουμε έναν πάρα πολύ επικίνδυνο αντίπαλο και πάρα πολύ σπάνιο να μας τον εμφανίσει, διότι ρίχνει τηλεκατευθυνόμενες βολές. Έχει και την προστασία από αυτήν εδώ πέρα τη μίγα. Λοιπόν, πάμε απευθείας boss. Δεν το σκεφτόμαστε καν. Φίστουλα. Πιθανόν δυσκολούτσικο boss. Θα δείξει πορεία με τι έχουμε να κάνουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να κερδίσουμε όσο περισσότερους αντιπάλους γίνεται. Ευτυχώς πάνω δεξιά βλέπουμε ότι έχει κολλήσει ένα μεγάλο μέρος από τον φίστουλα, οπότε αυτό μας έσωσε κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, range upgrade. Μεγαλύτερη εμβέλεια, δεν μπορέσαμε να ξεκλειδώσουμε το angel room. Όπως και να έχει, δεν πειράζει. Ούτε το trap room μας έδωσε κάτι που άξιζε. Παρ' όλα αυτά θα ελπίσουμε να μας δώσει κάτι αφού τελειώσουμε τα τρία κύματα. Πήραμε ένα κλειδί, καλό είναι αυτό εφόσον δεν χτυπηθήκαμε κιόλας. Πάμε προς το item room. Εδώ έχουμε και ένα champion. Λοιπόν, σίγουρα χρειάζομαι ζωή, σίγουρα χρειάζομαι επιπλέον damage. Δεν θα με χαλούσε καθόλου εάν πετούσα, εάν είχα κάποιο angel αντικείμενο. Δεν θα με χαλούσε να είχα ένα πολύ καλό active αντικείμενο. Παρ' όλα αυτά εμείς παραμένουμε έτσι όπως είμαστε. Θα δούμε τι θα μας δώσει αυτό το item room. Λοιπόν, έχουμε ένα αντικείμενο το οποίο δεν θα αυξήσει τη ζημιά μας, απλά θα αλλάξει λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα χτυπάμε τους αντιπάλους. Spoonbender κάνει τα δάκρυά μας κατευθυνόμενα, δηλαδή θα κατευθύνονται προς τους αντιπάλους. Και όσο πιο πολύ ταξιδεύουν, δηλαδή τόσο πιο μεγάλη εμβέλεια έχουν, τόσο το καλύτερο, διότι θα μπορούν να γυρίσουν και να χτυπήσουν τους αντιπάλους. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, αυτό το αποτέλεσμα, το αντικείμενο αυτό είναι απλά να βαράω πιο εύκολα τους αντιπάλους. Δεν θα τους χτυπάω πιο δυνατά, δεν θα χάνουν πιο εύκολα, ίσως λίγο πιο γρήγορα, μέχρι εκεί. Λοιπόν, θα πάω στο μαγαζί. Δεν θα πάρω τίποτα. Μάλιστα. Θα χρησιμοποιήσω τη μία τη βόμβα εδώ. Θα πάρω 11 νομίσματα, έτσι ώστε να αγοράσω εδώ πέρα ένα κλειδί και μία βόμβα
που χρησιμοποίησα. Και με αυτόν τον τρόπο στον επόμενο όροφο να χρειάζομαι μόνο ένα νόμισμα για να πάω στο μαγαζί. Ας τελειώσουμε και τον όροφο. Μου φαίνεται παράξενο που τους κερδίζω με ένα χτύπημα. Ωραία, εδώ είναι καλό σημείο. Σήκω πάλι. Κόκκινη καρδιά δεν μας κάνει. Το Mom's Pearl ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να ενεργοποιείται. Κακό αυτό. Και πάμε στον πέμπτο μας όροφο που θα είναι Depth 1. Λοιπόν, συγγνώμη. Πάμε προς item room. Συγγνώμη λίγο. Ωραία. Από εδώ το item room δεν είναι, οπότε κατευθυνόμαστε απευθείας προς τον boss. Εδώ καλό είναι να κερδίσουμε έναν αντίπαλο και δύο, δεν μας πειράζει, ενώντας να κερδίσουμε ένα γρήγορα ώστε να μην πλακώσουν όλοι μαζί. Και από εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται είναι μονόδρομος, τέλος πάντων είναι κλειστός ο δρόμος. Εύκολη αντίπαλη αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε και κατευθυνόμενα δάκρυα. Εδώ δεν μπορούν να πάρουν στροφή. Λοιπόν, κατευθυνόμαστε εννοείται μόνο για τον boss, ελπίζοντας όπως είπα για κάποιο angel, μάλλον αντικείμενο, διότι δεν μας συμφέρει. Devil room. Εδώ πέρα με μία βόμβα αποκτήσαμε 6 βόμβες, κλειδί, νομίσματα. Λοιπόν, έχουμε γκις. Είναι μια πάρα πολύ καλή βοήθεια επιθετικά ο γκις. Γιατί? Διότι όταν θα τον κερδίσουμε θα μας δώσει τον Little Gis. Είναι ένα από αυτά τα familiar, όπως είναι η Sister Maggie ή Harlequin Baby που πήραμε την προηγούμενη φορά, το οποίο όταν χτυπάει τους αντιπάλους τους καθυστερεί, δηλαδή τους κάνει slow, να είναι πιο αργοί στην κίνησή τους, στο να βαράνε, σε όλα, και βοηθάει απίστευτα σε δύσκολους αντιπάλους, σε bosses. Λοιπόν, Little Geese, και ας ελπίσουμε να έχουμε ένα καλό αντικείμενο στο Angel Room. Έχουμε τη βίβλο, θα την πάρουμε και θα τη χρησιμοποιήσουμε στα δύο bosses που θα μας έρθουν στη συνέχεια. Πάμε εννοείται και στο μαγαζί, περίμενα ένα mini boss, δεν μας πειράζει, αρκεί να μην χτυπηθούμε άλλο. Είμαστε πολύ άτυχοι που δεν έχουμε βρει ακόμα μπλε καρδιές. Ούτε κατά τύχη δεν μας έχει εμφανίσει, γι' αυτό μάλλον θα κατευθυνθούμε εδώ πέρα. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να πάρουμε κάποιο, ένα αντικείμενο δηλαδή, περιμένω εγώ. Συγγνώμη και πάλι. Ένα ακόμα και σταματάω. Στα 10. Όχι, δεν θα σταματήσω, θα περιμένω να βγει ένα αντικείμενο. Ένα οτιδήποτε αντικείμενο. Δηλαδή, κοροϊδία εντελώς. Missing page. Trinket, το οποίο όταν μας χτυπάνε υπάρχει μια πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί το βιβλίο νεκρονόμικων, το οποίο κάνει ζημιά σε όλους τους αντιπάλους που βρίσκονται στο δωμάτιο. Πολύ καλύτερο το Mom's Pearl, αρκεί φυσικά σιγά σιγά να δουλεύει για μας. Pink Eye, άλλο ένα εξαιρετικό trinket που μας κάνει και ρίχνουμε μερικά δηλητηριασμένα δάκρυα.
υπάρχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Θα χρησιμοποιήσω μία βόμβα εδώ, μήπως βρούμε το μυστικό δωμάτιο. Όχι, δεν υπάρχει εδώ μυστικό δωμάτιο. Οπότε θα κατευθυνθούμε προς τον κατηφορικό δρόμο. Σίγουρα θα πάμε να ανοίξουμε στην ντούκι με 4 κλειδιά, εννοείται. Άλλο ένα range upgrade, μεγαλύτερη ακόμα περισσότερο εμβέλεια. Και εδώ πέρα βλέπουμε άλλο ένα αντικείμενο το οποίο το έχουμε ξανασυναντήσει και είναι φοβερό απλά. Spider bite, τα δάκρυά μας πλέον μπορούν να καθυστερούν και αυτά με τη σειρά τους τους αντιπάλους. Είναι σαν να τους ρίχνει, σαν να μπλέκονται στον ιστό μιας αράχνης, κάπως έτσι δηλαδή, έτσι το φαντάζομαι. Ή κάτι σαν δηλητήριο, ξέρω εγώ. Θα το ανοίξουμε και αυτό. Ένα κλειδί για 4 βόμβες. Προσωπικά δεν με πειράζει, καλό είναι να έχουμε βόμβες. Όπως επίσης καλό είναι να έχουμε και μπλε καρδιές, διότι σιγά σιγά μας τελειώνουν. Θα πάμε να ξοδέψουμε σίγουρα όλα μας τα λεφτά στο Fortune Teller. Να δούμε τι έχει να πει για το δικό μας μέλλον. Ωραία. Μία κάρτα. The Sun. Περίμενα τον Ιεροφάντη. Αλλά τέλος πάντων. Άλλο ένα παράξενο δωμάτιο. Ας δούμε τι υπάρχει και στο item room. Και εδώ πέρα άλλος ένας fortune teller. Τι έχουμε, έχουμε 10 βόμβες. Άλλη στιγμή δεν το ήθελα, ήθελα το rosary. Να μας δώσει 3 μπλε καρδιές. Και το κακό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι πρέπει να ρισκάρουμε για να μπούμε να ξοδέψουμε τα 9 νομίσματά μας στο fortune teller, μήπως μας δώσει κάποια μπλε καρδιά ή όχι. Δεν το ξέρω αυτό. Άλλη μια φορά να χτυπηθούμε, χάνουμε. Είμαστε ήδη πολύ άτυχοι όσον αφορά τα αντικείμενά μας και δυστυχώς χάσαμε εδώ πέρα πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα. Ίσως την επόμενη φορά είμαστε πιο τυχεροί. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.